παλιά, ξέρετε, ερμηνεύαμε πολύ την διαταραχή πανικού με ψυχολογικούς όρους, όμως από τη δεκαετία του 80 γίνανε πάρα πολλές εργασίες. Υπάρχει μια πολύ έντονη, όπως την κατάθλιψη που δείξατε, ένα πολύ βιολογικό υπόστρωμα. Δεν σημαίνει ότι ψυχολογική και κοινωνική παράδοση δεν παίζουν ρόλο. Αν θέλετε να το κάνουμε και λίγο πρακτικό και για τους θεατές μας, εμένα αυτό που με προβληματίζει, για να πούμε και τα δικά μας έτσι, θέματα σαν γιατρών, είναι πολλοί άνθρωποι, όταν πιάνει πανικός, φοβούνται θα τρελαθούν, θα πεθάνουν, σφίγγει την καρδιά τους, νομίζω θα πάθουν έφραγμα, δεν θα μπορέσουν να... Στην περίοδο της καραντίνας υπήρξαν πολλές περιγραφές ανθρώπων που βίωσαν για πρώτη φορά κρίση πανικού μέσα στο σπίτι τους. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι σωστό. Για να επανέλθω λίγο στο θέμα των γιατρών, πολλές φορές, ακόμα και σήμερα, μετά την τόση ενημέρωση, μετά από τόσα, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε όχι στον ψυχίατρο, θα πάνε στους γιατρούς, στους γενικούς γιατρούς, παθολόγους. Και αυτό που με προβληματίζει καμιά φορά και με θυμώνει είναι ότι έχουμε ένα καρδιογράφημα, δεύτερο καρδιογράφημα, εξετάσεις αίματος, άδμια αξονική κτλ. Και ποτέ δεν κάθισε ο γιατρός να διερευνήσει μήπως έχουμε ένα φαινόμενο καθαρά, θα έλεγα, ψυχολογικό-ψυχιατρικό, που θέλει μια άλλη αντιμετώπιση. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι φτάνουν στα επίγοντα. Και ξέρετε, την άλλη φορά ήρθα, είδα κάποιον ασθενή, μία ασθενή, η οποία είχε ένα πακέτο εξετάσεις. Ξέρετε, μιλάμε για ολιστική ιατρική και ο φίλος μου εδώ, ο Χρήστος Ολιονής, μιλάει πολύ συχνά για αυτό το πράγμα. Αλλά πού έχουμε αποτύχει, που ο σημερινός γιατρός, ειδικά ο γιατρός στην Ελλάδα, όχι ο σημερινός, και ο προηγούμενος, δεν το κάνει αυτό. Δεν παίρνει το ιστορικό. Πολλές φορές έρχονται με ένα πακέτο εξετάσεις. Και στην Αμερική που ήμασταν, ξέρετε, είμαστε στη χώρα των εξετάσεων. Φαντάζομαι, Χρήστο, δεν θα διαφωνείς αυτό. Είμαστε οι πρώτοι στις αξονικές, είμαστε οι πρώτοι στις μαγνητικές, είμαστε οι πρώτοι στα εργαστήρια. Χάθηκε ο γιατρός εκείνος που βέβαια να αποκλείσει το έφραγμα, βέβαια να αποκλείσει κάποιο παθολογικό παράγοντα, αλλά ρώτησε και δύο-τρεις απλές ερωτήσεις, αφορά την κατάληψη κτλ. Δίνεται μια γιατί εξαιρετή. Έτσι, αν θέλετε, ναι, βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και προστατεύουμε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.